Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στο κάλεσμα σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Μια μέρα που μας υπενθυμίζει για το μεγάλο ζήτημα, το κρίσιμο θέμα της εποχής μας, που είναι η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη να υπάρξουν πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα. Η ανάγκη να υπάρξει τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά ταυτόχρονα και στην κλίμακα την εθνική, την τοπική, να προωθηθούν πολιτικές για την ανάδειξη του δικαιώματος στην ποιότητα ζωής. Δικαίωμα που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που ζουν σε μεγάλη πόλεις, τη δυνατότητα να κάνουμε τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες. Με αυτή λοιπόν την αφορμή σκεφτήκαμε να συγκαλέσουμε αυτή τη συνάντηση σήμερα εδώ με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους των Υπουργείων και των Φορέων για την ανάδειξη ενός ζητήματος που, όπως είπα πριν από λίγο, τα κινήματα πολιτών στην Αθήνα διεκδικούν εδώ και δεκαετίες και αφορά το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την απόδοση στην τοπική αυτοδιοίκηση και κατ' επέκταση στους πολίτες δημόσιων χώρων έχουμε αναλάβει και σε άλλες περιοχές της χώρας και στην πρωτεύουσα, το Πάρκο Τρίτσι, αλλά και στην Θεσσαλονίκη με τα πρώην στρατόπεδα Παύλου Μελά και Κόδρα. Εδώ στην Αθήνα, σε συνέχεια μια σειρά πρωτοβουλίων που έχουμε πάρει, θέλουμε σήμερα να ξεκινήσουμε μαζί την προσπάθεια να δρομολογηθούν οι θεσμικές διεργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να κατοχυρωθεί θεσμικά, αλλά να προχωρήσουν και αναγκαίες εργασίες προκειμένου το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί να γίνει μια πραγματικότητα και να αποδοθεί στους δήμους, στους όμορους δήμους, αλλά και στους πολίτες προς χρήση. Θέλω να θυμίσω ότι το Πάρκο Γουδί αποτελεί έναν χώρο μητροπολιτικής εμβέλειας στην καρδιά της Αθήνας, αν και βρίσκεται σε ένα πολυσύνθετο καθεστώς ιδιοκτησίας και χρήσεων δεκάδων διαφορετικών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εντός του βεβαίως, και αυτό είναι το σημαντικό, κυριαρχεί ο ελεύθερος χώρος και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα, που έχει πολύ μεγάλη έλλειψη πρασίνου. Είναι από τις πρωτεύουσες, αν δεν κάνω λάθος, δήμαρχε, με το μικρότερο ποσοστό ανακάτοικο σε πράσινους και ελεύθερους χώρους. Δεν θέλω να πω πολλά για τη σημασία του πάρκου, τα γνωρίζουμε. Θέλω να πω ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις μελέτες, το Μητροπολιτικό Πάρκο έχει σήμερα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει από μία σειρά αποσπασματικών χωροθετήσεων χρήσεων των προηγούμενων δεκαετιών, χωρίς ενίο σχεδιασμό και οργάνωση του χώρου. Γι' αυτό που πρέπει, πιστεύω, να δρομολογήσουμε σήμερα και να βάλουμε σε τελική ευθεία την οριστική θεσμική ρύθμιση και είναι η κατοχύρωση του πάρκου, η θεσμική του κατοχύρωση, να το πω έτσι, που όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει υπάρξει πολυκύμαντη, για να είμαι επίοικης ως προς τις εκφράσεις μου. Εμείς λοιπόν ως κυβέρνηση, μέσω προφανώς του κατεξοχήν αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
αλλά και η Περιφέρεια Αττικής, η Όμορη Δήμη. Αυτό που καλούμαστε σήμερα είναι να συνομολογήσουμε την βούλησή μας, να συνεργαστούμε ώστε να προχωρήσει άμεσα η δημιουργία του πάρκου. Πιστεύω ότι αυτό είναι κοινή βούληση, όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, είμαι βέβαιος γι' αυτό, και πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στενά με τις τοπικές κοινωνίες και με τους ενδιαφερόμενους φορείς και με την συνεισφορά και των ειδικών επιστημόνων, ώστε γρήγορα να έχουμε αυτά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των πολιτών στην Αθήνα, για την βιώσιμη ανάπτυξη, για την ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος στην πρωτεύουσα. Τα πρώτα βήματα που θα κληθούμε να συνομολογήσουμε και να προχωρήσουμε μαζί θα έχουν ως αφετηρία την χωροθέτηση των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στο Μητροπολιτικό Πάρκο, με τη συνεργασία βέβαια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των Υπουργείων Άμυνας και Οικονομικών, της ΕΤΑΔ, των Δήμων και της Περιφέρειας. Στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διερεύνηση της μορφής και των αρμοδιοτήτων του φορέα διαχείρισης, που με τη σειρά του θα είναι αυτός που θα οδηγήσει στην νομοθετική, στην δημιουργία του νόμου για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Βουδί, στον οποίο νόμο και θα περιγράφονται ο χαρακτήρας, η σκοπή και οι αρμοδιότητες του φορέα και θα αποτυπώνονται οι αρχές και οι κατευθύνσεις του σχεδιασμού. Ο νόμος δηλαδή νομίζω ότι είναι το κρίσιμο βήμα. Η επεξεργασία του νόμου πρέπει να είναι, βούλησή μας είναι να είναι μια συλλογική προσπάθεια, να ακουστούν όλες οι απόψεις και να συνθεθούν όλες οι αγωνίες και οι διεκδικήσεις και τα αιτήματα, ώστε να έχουμε ένα νόμο που θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει τις αγωνίες μας, τις ανάγκες μας, το όραμά μας για τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθεί, θα υλοποιηθεί το πάρκο και ο φορέας διαχείρισής του. Παράλληλα, θα πρέπει να αποκατασταθεί και το υποκείμενο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή το προεδρικό διάταγμα του ΜΙΤΟΥ, με την ολοκλήρωση της απαραίτητης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η σταδιακή υλοποίηση των παρεμβάσεων που θα έχουν ως στόχο την ανάκτηση του δημόσιου χώρου και την αξιοποίησή του από τους πολίτες και την αυτοδιοίκηση. Λόγια παρεμβάσεις ήπιας μορφής στην αρχή, προκειμένου να υπάρχει το ενίο του χώρου, η προσπελασιμότητα, αλλά ενδεχομένως αργότερα και πιο φαντεζή παρεμβάσεις, διότι ο χώρος είναι αρκετός, μπορεί να γίνουν πράγματα που να αποτελούν πόλο έλξης για τους πολίτες. Μην ξεχνάμε ότι γύρω από το πάρκο υπάρχουν προβλέπονται σταθμοί μετρό το επόμενο διάστημα, άρα η πρόσβαση δεν θα είναι μονάχα για τους πολίτες που μένουν στις κοντινές περιοχές, αλλά θα μπορεί να είναι και μια όαση ανάσας και αναψυχής για τους πολίτες όλου του Λεκανοπεδίου. Πιστεύω ότι αυτές είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να συνομολογήσουμε, να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους 3 μήνες να έχουμε ολοκληρώσει την προεργασία για την νομοθετική πρωτοβουλία, για το νομοσχέδιο, για να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί και αμέσως μετά να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να ξεκινήσει η υλοποίηση, η θεσμική κατοχύρωση και η υλοποίηση ενός οράματος δεκαετιών για τους πολίτες, για τα κινήματα των πολιτών, αλλά
Ας μιλήσω έτσι και λίγο και από την πλευρά την επιστημονική και για όσους από το χώρο της πολεοδομίας επιστημονικά έχουν ασχοληθεί για χρόνια με τον χώρο αυτόν, ένα από τους λίγους δυστυχώς χώρους στην πρωτεύουσα όπου μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις τέτοιας κλίμακας. Αυτή είναι η σκέψη ιδιαίτερου συμβολισμού σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αλλά όχι μόνο συμβολισμού, πιστεύω και ουσίας.